Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ. Και φανταστείτε το εξής. Έχουμε πιάσει μόλις μία εργασία. Την πρώτη μέρα εργαστήκαμε 8 ώρες και στο τέλος της ημέρας παίρνουμε 40 ευρώ. Την επόμενη μέρα, ενώ είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να φύγουμε, αλλά μόλις τελειώσει το 8ωρό μας, έρχεται η υπευθυνή μας και μας λέει στις 7:50 να φύγουμε και μας δίνει πάλι 40 ευρώ. Την τρίτη μέρα πάλι η μάνατζερ μας προτρέπει να φύγουμε στις 7:40, ενώ πάλι μας δίνει 40 ευρώ. Την 7η μέρα, όταν παίρνουμε στα χέρια μας το 40 ευρώ μας, που είναι το ημερομισθιό μας, έχουμε εργαστεί μόλις 7 ώρες. Και ρωτάμε και με το δίκιο μας. Παιδιά, τι παίζει, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί συνεχίζω να βγάζω τα ίδια χρήματα με λιγότερη προσπάθεια. Να πάρουμε, παιδιά, την πολύ απλή απάντηση. Γιατί δούλεψες χτες. Αυτό ακριβώς κάνει η δύναμη του ανατοκισμού. Τα χρήματα έρχονται σε εμάς όλο και πιο εύκολα, όσο περισσότερο καιρό τα αφήνουμε να δουλέψουν για εμάς. Αυτό είναι και το πρώτο από τα τρία μαθήματα που πήρα από το βιβλίο Η Χιονόμπαλα, Buffett and the Business of Life, της Alice Schroeder. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2008 και αποτελεί τη βιογραφία του αγαπημένου μας προφήτη της Όμαχα, Warren Buffett. Όσον αφορά τώρα στον τίτλο του βιβλίου «Χιονόμπαλα», πρόκειται για τη διάσημη φράση του Warren: «Η ζωή είναι σαν μια χιονόμπαλα. Το σημαντικό είναι να βρούμε ένα ποχιόνι και έναν πραγματικά μακρύ λόφ». Που σημαίνει, παιδιά, ότι όπως μια χιονόμπαλα κυλάει προς τα κάτω και γίνεται όλο και μεγαλύτερη, γιατί όλο και περισσότερο χιόνι κολλάει πάνω της, έτσι και οι επενδύσεις, όσο περνάει ο καιρός και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κάτι σοβαρό και επενδύουμε σταθερά, βαρετά και μακροχρόνια, τόσο μεγαλύτερες γίνονται και οι επενδύσεις μας χάρη στον ανατοκισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας μαθαίνει αυτό το βιβλίο. Ποια μαθήματα πήρα εγώ από τη συγκεκριμένη βιογραφία και τελικά αξίζει να το αγοράσουμε ή να το δανειστούμε από κάποια βιβλιοθήκη που ίσως το έχει για να το διαβάσουμε. Η απάντηση είναι ναι, ξεκάθαρα, οπότε πάμε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24 από το link της περιγραφής και πραγματικά, χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο, θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Οπότε, γιατί όχι. Μιας είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα. Ή ένα βιβλίο στο συγκεκριμένο βίντεο. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα στη τέχνη της επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα. Δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, το πρώτο μάθημα που πήρα από το βιβλίο, μένουμε στον κύκλο των ικανοτήτων μας. Και εξηγούμε, σύμφωνα με τον Warren Buffett, αλλά και τον αιώνιο βοηθό του, τον Charlie Munger, το μυστικό της επιτυχίας είναι να μην προσπαθούμε να είμαστε μέσα σε όλα. Με άλλα λόγια, μία από τις σημαντικότερες αρχές του Buffett είναι να αποφεύγει ό,τι δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως και να εστιάζει σε αυτά που πραγματικά τον αφορούν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει κυνηγήσει το όνειρο του παππού του, του Ernest Buffett, και να γίνει συγγραφέας. Όμως δεν το έκανε γιατί γνώριζε πως όσα τον αφορούσαν πραγματικά και όσα γνώριζε καλά ήταν τρία πράγματα: το χρήμα, οι επιχειρήσεις και η ζωή του. Γι' αυτό άλλωστε δεν έγραψε και ο ίδιος το βιβλίο του, ε? Δεν είναι αυτοβιογραφία, είναι βιογραφία. Όσον αφορά τώρα στις επενδύσεις, αυτό που μας λέει ο Buffett είναι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι δεν επενδύουμε σε μία μετοχή, αλλά σε μία εταιρεία. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που επενδύουμε σε αυτή τη μετοχή, στην ουσία αγοράζουμε ένα μικρό κομμάτι μιας επιχείρησης, την οποία θα πρέπει να κατανοούμε απόλυτα. Γι' αυτό άλλωστε, όπως ο ίδιος αναφέρει, επιλέγει να επενδύει στην Coca-Cola, που το κάνω εννοείται και εγώ, αγαπώ την Coca-Cola, το ξέρετε, και μάλιστα το κάνει αυτό από το 1988, ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ, γιατί είναι μια εταιρεία και ένας κλάδος που του είναι εύκολο να κατανοήσει. Δεύτερο μάθημα, κρατάμε ένα περιθώριο ασφαλείας. Το λεγόμενο margin of safety που λέμε και στη Βαλμάδα, ο Buffett ως επενδυτής αξίας που είναι, κάνει τη θεμελιώδη ανάλυση του για να είναι σε θέση να προσδιορίσει την αξία μιας εταιρείας πριν επενδύσει σε αυτήν. Να έχετε δει τα βίντεο του χαρτοφυλακίου μου, ή η λίστα θα εμφανιστεί κάπου εδώ. Παιδιά, πραγματικά προσπαθούμε με την ομάδα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Που δεν ή δεν είμαστε Warren Buffett, ερασιτέχνες επενδυτές είμαστε κι εμείς, εννοείται είμαι ερασιτέχνες επενδύτρια, αλλά πάντα προσπαθώ να κάνω αυτό. Και πάντα φυσικά κάνουμε ανάλυση για να προσδιορίσουμε την αξία μιας εταιρείας πριν την αγοράσουμε. Στη συνέχεια όμως τώρα ο Buffett τι κάνει. Αγοράζει μια μετοχή όταν αυτή είναι υποτιμημένη από την αγορά, όταν δηλαδή η τιμή της είναι χαμηλότερη από την πραγματική της αξία. Έτσι, καταφέρνει να δημιουργεί ένα περιθώριο ασφαλείας που τον προστατεύει από πιθανά λάθη που όλοι και όλες κάνουμε σαφώς ή από απροβλέπτες κινήσεις της αγοράς. Μια συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών τώρα που πληρούν το περιθώριο ασφαλείας σύμφωνα με τον Buffett είναι οι λεγόμενες μετοχές από τσίγαρα. Πρόκειται στην ουσία για φθηνές και όχι και τόσο αγαπητές εταιρείες που μπορεί να μην είναι οι καλύτερες, αλλά είναι καλές για μια ακόμη τζούρα που θα λέγαμε. Πρόκειται δηλαδή για εταιρείες που ακόμα και αν κλείσουν, θα αξίζουν περισσότερο από την τρέχουσα τιμή της εταιρείας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κλείσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πωληθούν, οι μέτοχοι παρόλα αυτά θα έβγαιναν κερδισμένοι και κερδισμένες. Βέβαια, παιδιά, αν τώρα μπαίνουμε εμείς στο παιχνίδι των επενδύσεων, ας μείνουμε μακριά από αυτές, καθώς θέλουν άλλη ιδιαίτερη συγκεκριμένη στρατηγική και πολύ μεγαλύτερη μελέτη σίγουρα και έχουν και μεγαλύτερο ρίσκο. Αν ξεκινάμε τώρα,
λίγο πιο μακριά. Αλλά προφανώς είναι καλό να το έχουμε ως γνώση ότι κάτι τέτοιο υπάρχει εκεί έξω. Απλά επειδή ξέρετε ότι εγώ με το ρίσκο δεν τα πάμε καλά, προφανώς επενδύσεις χωρίς ρίσκο δεν υπάρχουν. Όποιος λέει το αντίθετο λέει ψέματα, λέει ψέματα. Αλλά επειδή εγώ το ρίσκο θέλω να το έχω χαμηλά στη ζωή μου και στα χρήματα που βγάζω με κόπο, επιλέγω να αποταμιεύω και να επενδύω όσα περισσότερα χρήματα μπορώ κάθε μήνα στο ETF. TGRW.eu. Αλληλούια! Ναι, αυτό το ETF που το αγαπώ, πραγματικά το βλέπετε και στο χαρτοφυλάκιό μου, μπορείτε να το δείτε και live. Αφήνω τον ανατοκισμό να δουλεύει υπέρ μου, αλλά όσο μεγαλώνουν οι επενδύσεις μου, βαρετά, σταθερά και μακροχρόνια, γιατί το συγκεκριμένο ETF και είναι UCITS, δηλαδή αφορολόγητο, ό,τι βγάζω πάει τσέπη, αλλά και ακολουθεί τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες που δίνουν διαρκώς αυξανόμενο μέρισμα. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Όσο οι επενδύσεις μου μεγαλώνουν σε βάθος χρόνου, εγώ παρόλα αυτά παράλληλα πληρώνομαι από αυτές. Κάθε τρίμηνο το ETF DGRW.eu μας δίνει μέρισμα ζεστό, κολαριστό, στα χεράκια μας. Το οποίο επίσης μέρισμα είναι αφορολόγητο, γιατί το ETF είναι UCITS. Οπότε, παιδιά, εννοείται ότι αυτό δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είναι αυτό που κάνω εγώ, βοηθάει εμένα και ταιριάζει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και στο δικό μου επενδυτικό ταξίδι εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι πρέπει να το ψάξετε και να κάνετε τη δική σας έρευνα, αλλά αν θεωρήσετε ότι το συγκεκριμένο ETF ταιριάζει και στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, ο τρόπος να το κάνουμε δικό μας είναι απλός. Αφού ανοίξουμε τον δωρεάν λογαριασμό στη Freedom 24 από το link της περιγραφής, για να πάρουμε και την πρώτη μας δωρεάν μετοχή, μπαίνουμε στην πλατφόρμα της Freedom 24, πατάμε στο πεδίο συναλλαγές, γράφουμε DGRW.eu, πατάμε άνοιγμα συνεδρίας, βάζουμε τον κωδικό που θα μας έρθει στην εφαρμογή για επιβεβαίωση, ανοίγουμε τη συνεδρία, πατάμε αγορά και το έχουμε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.